σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ σχετικά με την εμπειρία μου στα KFC, Kentucky Fried Chicken, και τι έμαθα μέσα από όλη αυτή την ιστορία, τι κέρδισα, τι αποκόμισα. Η διαδικασία πρόσληψης ήταν πάρα πολύ απλή και εύκολη και έγινε πολύ γρήγορα. Εκείνη την περίοδο έμεινα στο Μαρούσι στην Αθήνα, πήγαινα καθημερινά στο εμπορικό κέντρο, στην Αραζιώτισσα στο Mall, στο Mall Athens. Δεν έτρωγα γενικά εγώ KFC, απλά έβλεπα ότι ζητούσαν άτομα, είχαν χαρτί, ζητάνε προσωπικό. Πήρα τηλέφωνο, είχα σταματήσει την πρώτη μου δουλειά, μου λένε, έλεγε ένα πρώτο δοκιμαστικό που θα γινόταν μετά από καμία εβδομάδα. Πήγα στο πρώτο δοκιμαστικό, είχε πάρα πολλά άτομα, κυρίως είχε μεγαλύτερες ηλικίες, κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση. Εγώ τότε ήμουν 21, ηλικίες μπορεί να είχε από 30 πλάς τότε. Πολύ γενικές ερωτήσεις, πολύ βαρετές ερωτήσεις. Τι ψάχνεις, τι δουλειά θέλεις, τι εμπειρία έχεις. Εγώ δεν είχα καμία εμπειρία ούτε με κουζίνα, ούτε με ταμείο. Παρ' όλα αυτά, έγινε με επιτυχία η πρώτη συνέντευξη. Μετά από λίγες μέρες με πήρανε τηλέφωνο για τη δεύτερη συνέντευξη. Η δεύτερη συνέντευξη έγινε σε κάτι μεγάλα κεντρικά γραφεία που έχει πολλές εταιρείες μαζί, μαζεμένες εκεί πέρα. Είναι ένα τεράστιο κτίριο και κοντά γυρίστηκε. Είχε κάτι πολυκατοικίες που γυρίστηκε η Λάμψη και η Καλημέρα Ζωή που δεν το ήξερα. Πηγαίνοντας η δεύτερη συνέντευξη, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα δει κάτι τέτοιο. Ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Ούτε στο Πεντάγωνο δεν είχε τέτοια προστασία. Είχε security, σκύλους, πύλες, κάμερες. Η πόρτα άνοιγε με δαχτυλικό αποτύπωμα, η κεντρική πόρτα. Σηκώναν έλεγχο, έπρεπε να αφήσει στοιχεία, έπρεπε να αφήσει ταυτότητα για να περάσει μέσα στο κτίριο. Ήμασταν δύο άτομα που πηγαίναμε για τη δεύτερη συνέντευξη, εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα. Η ώρα ήταν προκαθορισμένη, ξέρω εγώ, να είμαι 11. Περίμενα 40 λεπτά στην καρέκλα έξω μέχρι να με καλέσουν μέσα. Κάτι που το βρίσκω απαράδεκτο. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο, είχε ένα τεράστιο στρόγγυλο τραπέζι. Ήταν σαν τους υπότες της στρογγυλής τραπέζης, με τον βασιλιά Αρθούρο και τον Λάνσελοτ. Μπορεί να είχε 20 καρέκλες. Ήταν ένα τεράστιο τραπέζι και γύρω-γύρω καρέκλες. Πίνακες, προτζέκτορες και σκάνε 10 άτομα. Και νόμιζα ότι πλάκα μου κάνουν. Λέω ότι ήρθαν 10 άτομα για μένα, μπήκα μόνος μου γιατί μπαίναμε ένας-ένας και έρχονται 10 άτομα. Και μας λέει, όλοι με τα κουστούμια, κουστούμαρισμένοι, παπηγιών, Apple ρολόι της πρώτης γενιάς τότε, στη τρίχα, στη πένα, με τους χαρτοφύλακές τους, με τα λάπτοπ τους. Και εγώ ήμουν εκεί με το τζινάκι, είχα και σκουλαρίκι τότε και το έβγαλα για να δείξω καλύτερη εικόνα στη συνέντευξη, θυμάμαι. Είμαστε εκεί, γεια σας κύριε Τάδε, μου δίνει το χέρι, λέει, από εδώ είναι, λέει, ο διευθυντής, λέει, Βορείου Αθηνών. Εδώ είναι ο διευθυντής Βόρειας Ελλάδας. Αυτός είναι ο υποδιευθυντής Σαλαμίνας και αυτός είναι ο τρίτος, το τρίτο δεξί χέρι διεύθυνσης Κρήτης. Ψηλά στελέχη της εταιρείας. Και όλοι αυτοί ήρθαν για ένα άτομο, για τη διαδικασία της πρόσληψης και μου ήταν πολύ παράξενο. Και είχα τρελό άγχος όταν βλέπεις κάτι τέτοιο. Ξαφνικά έρχονται όλοι από πάνω σου και σε περνάνε με μεγεθυντικό φακό και σε ελέγχουν τα πάντα όλα. Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Κλασικές ερωτήσεις. Πώς δουλέψανε αυτό σε 10 χρόνια, τι ήταν θα μπορούσες να προσφέρεις στην εταιρεία, ποια είναι 5 χαρακτηριστικά που θα μπορούσες να βρεις στον εαυτό σου. Σαν να σε κάνουν ερωτήσεις ρομπότ, AI ερωτήσεις, ηλίθιες, χαζές ερωτήσεις. Δεν έλεγαν τίποτα για τα χρήματα, δεν έλεγαν τίποτα για το πώς λειτουργεί η εταιρεία. Το μόνο που κάνουν ρωτούσαν για σένα. Τι δεξιότητες έχεις, τι γνώσεις έχεις, τι εμπειρία έχεις, πώς είσαι σαν άνθρωπος, πώς είσαι σαν χαρακτήρας, πώς δουλεύεις, πού θα ήθελες να δουλεύεις, σε τι πώς θα ήθελες να δουλεύεις. Δεν ήξερα πώς να απαντήσω. Κάποιες ερωτήσεις δεν ήξερα πώς θα απαντήσω. Είχα κολλήσει. Γιατί με κοιτούσαν όλα από πάνω μέχρι κάτω. Με τα κουστούμια τους και τα σακάκια τους. Και τέλος πάντων πήγε η συνέντευξη όπως πήγε και λέω μετά, λέω αποκλείτα με πάρουν. Γιατί ήμουν πολύ άβολος, δεν έδωσα τις καλύτερες απαντήσεις. Δεν είχα εμπειρία, δεν είχα ιδέα από ταμείο, δεν είχα ιδέα από κουζίνα, δεν ήξερα τίποτα. Απλά ήμουνα νεαρός, έμενα στην περιοχή και έψαχνα δουλειά. Πέρασαν περίπου 2 εβδομάδες, εγώ ήξερα ότι δεν θα με πάρουν γιατί είχε περάσει αρκετός καιρός. Ξαφνικά με πήραν τηλέφωνο και μου λένε έλα να δουλέψεις. Οι διαθέσιμες θέσεις που υπήρχαν στην εταιρεία, στο κατάστημα, ήταν είτε ταμείας, είτε στην κουζίνα. Παραγωγή ουσιαστικά. Εγώ θεώρησα ότι θα ήταν καλύτερα να πάω σαν ταμείας, γιατί δεν θα είχα να κάνω με λάδια, να λερώνομαι, να μαγειρεύω. Σκέφτηκα ότι είναι κάτι πιο απλό στο να είσαι ταμείας, γιατί απλά πατάς τα κουμπιά και
εξυπηρετήσεις τον πελάτη. Σαν ταμεία, αυτό που είχες να κάνεις ήταν να εξυπηρετήσεις τον πελάτη. Ο πελάτης έπαιρνε την παραγγελία. Ευτυχώς η εφαρμογή στον υπολογιστή ήταν εύκολη και μπορούσε εύκολα να το ηγηθείς και να βρεις ακριβώς το τι ζητούσε. Από εκεί και πέρα, μόλις έφυγε η παραγγελία, εσύ άρχισες να ετοιμάζεις τον δίσκο σου. Ένα πολύ αστείο πράγμα που συνέβαινε με το που έδινες την παραγγελία, που αυτό δεν γίνεται ούτε όπως έχει δουλέψει σε εστιατόριο ή σε κουζίνα, ξέρει πόσο χαζό ακούγεται. Στα περισσότερα εστιατόρια τι γίνεται. Με το που παίρνεις την παραγγελία, τάκ, κόβεται χαρτάκι απευθείας με το τι πρέπει να ετοιμάσει η κουζίνα και το έδινες στο χαρτάκι πίσω, όπου βλέποντας το χαρτάκι ετοίμαζε την παραγγελία. Παραδείγματος χάρη, δύο μπέργκερ και δύο τορτίγες με τυρί, κάτι τέτοιο. Εμείς τι κάναμε. Πολύ λύθιο, πραγματικά. Δύο hot bucket και τρία κομμάτια λευκό κρέας και δύο μπέργκερ και ένα αναψυκτικό. Το έκανες μόνο κι εσύ, γιατί ήμασταν τέσσερα ταμεία στη σειρά. Το έκανε και ο δίπλα, το έκανε και ο παραδίπλα. Και αυτός που ήταν πίσω στη κουζίνα, που έκανε την παραγωγή, που ετοίμαζε δηλαδή τα μπέργκερ και τις τορτίγες, ήταν μόνος του. Και τώρα σκεφτείτε σε μια κατάσταση που έχει πολύ κίνηση και πολλή δουλειά, να φωνάζεις τρεις και τέσσερις παραγγελίες μαζί ταυτόχρονα και επειδή ο άλλος έχει πιο δυνατή φωνή ή η άλλη έχει πιο δυνατή φωνή, πιο διαπεριστική φωνή, να ξεπερνάει τη δικιά σου φωνή και να μην ακούγεται η δικιά σου παραγγελία και να ακούγεται όλη η παραγγελία, παρόλο που η δικιά σου ήρθε πρώτα, πριν από τον άλλο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα εξυπηρετηθούν δύο πελάτες έναντι ενός δικού σου. Επίσης, πολλές φορές υπήρχαν κοινές παραγγελίες. Αν είχαμε και οι δύο ταμείες ένα μπέργκερ classic και εγώ είχα το δικαίωμα να το πάρω πρώτος, μπορεί να το έπαιρνε η δίπλα κοπέλα. Και να μην το δω εγώ, να μην το προλάβω να το πάρω εγώ γιατί απασχολούμαι με κάτι άλλο και να το πάρει η κοπέλα στη δικιά μου θέση και να δώσει στο δικό της πελάτη και να τελειώσει αυτή πιο νωρίς. Αυτό ήταν πολύ άσχημο πράγμα. Τους είχα πει, λέω, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, λέω, δεν μπορούμε να βρούμε μία άλλη λύση. Έτσι λειτουργεί το ταμείο, έτσι είναι τα πράγματα, κανόνισε να το συνηθίσεις. Κάτσε κάτι να τονίσω, ότι άμα καθόντουσαν για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθούν, έπρεπε να πεταχτούν. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα, τρογόντουσαν τέλεια. Πολιτική του μαγαζιού. Πάμε για τόνους πατάτας να φεύγει στα σκουπίδια, γιατί απλά κρύωσαν, υποτίθεται κρύωσαν, είναι σε ειδικό μέρος που θερμαίνονται. Τέλος, με το που έδινες όλες τις παραγγελίες, έβγαινε η απόδειξη, όπου στην απόδειξη υπήρχε πρόταση προς το πελάτη να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα, να κάνει θετική αξιολόγηση και με τη θετική αξιολόγηση να κερδίσει για την επόμενη παραγγελία δύο αναψυκτικά. Πρέπει να το υπενθυμίζεις στο πελάτη, γιατί πολλοί δεν βλέπουν την απόδειξη και την πετάνε. Ενώ άμα την κρατούσες, μπορούσες να τη χρησιμοποιήσεις. Ήταν ένα δελεαστικό κινητήριο για την επόμενη παραγγελία. Είχαμε μία υπεύθυνη, μας είχε πρίξει τα καθημερινά να λέτε στους πελάτες για τα αναψυκτικά, να λέτε τους πελάτες για την επόμενη παραγγελία. Δεν σ' άκουσα να το λες, δεν το είπες σήμερα. Νίκο, δεν σ' άκουσα να το λες. Μαρία, γιατί το είπες, δεν τα πάμε καλά. Θέλω να σας ακούσω να το λέτε. Και σκεφτείτε τώρα σε κάθε παραγγελία που την ημέρα έχεις 300-500 παραγγελίες, να λες στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, παρακαλούμε όταν έχετε χρόνο να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να γράψετε μια θετική αξιολόγηση, γιατί στην επόμενη παραγγελία θα έχετε δύο αναψυκτικά δωρεάν. Ναι, τόσο τέλειο. Παρακαλούμε, κάντε το. Και αυτό να το κάνεις επί 500 φορές. Και να το ξεχάσεις μία φορά και να πεταχτεί η άλλη η φρόση από μέσα και να έρθει και να σε πονεί στον άκτημα. Με αυτά και με αυτά, εμένα με κούρασε πάρα πολύ το κομμάτι του ταμείου. Γιατί γινόντουσαν πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, μου παίρνανε τα δικά μου προϊόντα οι άλλες ταμείες για τις δικές τους παραγγελίες και αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όταν υπάρχει πολλή δουλειά, δεν μπορείς να ελέγξεις η Χριστίνα πήρε το μπέργκερ του Νικόλα και το στα γρήγορα ή πήρε τις πατάτες του ή πήρε το αναψυκτικό ή του πήρε τις χαρτοπετσέτες. Αυτά γινόντουσαν καθημερινά και ήταν ένα πολύ άσχημο συμβάν, ένα άσχημο πράγμα που γινόταν καθημερινά και μου την έδινε απίστευτα. Επίσης, σαν ταμείας δεν είχες δικαίωμα να γνωρίζεις πόσα λεφτά υπάρχουν στο ταμείο σου. Για ποιο λόγο, εφόσον είμαι ταμείας, να μην γνωρίσω πόσα χρήματα υπάρχουν
κάτω από το desk. Επιπλέον, όποιος έχει πάει στο mall γνωρίζει πως είναι ο χώρος, είναι όλα τα τραπέζια κοινόχρηστα, δηλαδή κάθεσε, τρως και φεύγεις. Και ένας από τους ταμείες έπρεπε κάθε μισή ώρα να βγαίνει έξω στο χώρο, στο χώρο του mall, και να μαζεύει έναν-έναν τους δίσκους, να έρχεται μέσα τρέχοντας, γιατί είχε πολλή δουλειά, να τους πλένει στο χέρι, να τους κτηνάζει, να τους σκοπανάει, να τους καθαρίζει και να τους βάζει ξανά έτοιμους για την επόμενη φορά. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε όχι λεπτό, δεν υπήρχε δευτερόλεπτο να σταματήσεις. Και όποιος έχει πάει στο mall, όποιος έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του καταστήματος του συγκεκριμένου στην Ερατζιώτισσα, στο Mall Athens, ξέρει πολύ καλά τι λέω. Είχε ουρά, το κάθε ταμείο είχε ουρά 20 άτομα. Όλη την ώρα, από την αρχή μέχρι το τέλος της βάρδιας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι δικαιούσε ένα διάλειμμα. Μαντέψτε τι, δεν παίρναμε ποτέ διάλειμμα. Σε όλη τη, καθ' όλη τη διάρκεια που δούλεψα εκεί, ζήτημα να πήρα 5 φορές διάλειμμα. Και πολύ είπα, 5 φορές διάλειμμα να πήρα για να φάω. Για να πιω, να βγάλω το κινητό μου, να πιω ένα αναψυκτικό. Σε όλες τις δουλειές παγκοσμίως δικαιούσε μισή ώρα διάλειμμα την ημέρα, σε οποιαδήποτε 8-ωρη εργασία. Κατάλαβα ότι δεν θέλω να κάτσω άλλο στο ταμείο και τους είπα: θέλω να φύγω από το ταμείο, βάλτε με στην κουζίνα. Επειδή υπήρχε ανάγκη στην κουζίνα από προσωπικό, πήγα στην κουζίνα. Στην κουζίνα τώρα, ποια ήταν η διαδικασία στην κουζίνα? Με το που ερχόσουν στη βάρδια, είχες δύο παλέτες δίμετρες μέχρι πάνω με υλικό. Το υλικό αυτό ήταν είτε πίκλες, είτε πατάτες, είτε τα κρέατα που ερχόντουσαν, τα κοτόπουλα, είτε χαρτοπετσέτες, είτε μαχαιροπύρουνα, και έπρεπε όλα αυτά να τα καθαρίσεις, τα χαρτόνια, να τα διπλώσεις, να τα βάλεις ίσια, να τα ετοιμάσεις από το κάθε πράγμα στη θέση του, με το μηχανηματάκι αυτό το τρόλεϊ να τα φέρεις μέσα, να τα ρυθμίσεις, να τα βάλεις στο ψυγείο, να τα τακτοποιήσεις. Παράλληλα, εκτός από αυτό, γιατί ήσασταν δύο άτομα στην κουζίνα και μερικές φορές ήσουν και μόνος σου. Υπήρχε το μαρινάρισμα του κρέατος, έπρεπε όλο το κρέας να το πάρεις, να το βάλεις σε ένα πράγμα που γυρνούσες, έτσι ώστε το κρέας να μαριναριστεί, για να μην υπάρχει πρόβλημα με τη σαλμονέλα που φέρνει το κοτόπουλο. Έπειτα να το καθαρίσεις, να το βάλεις σε σακούλες με αυτοκόλλητο ημερομηνίας και να μπει στο ψυγείο με τη σωστή χρονολογική σειρά, και στη συνέχεια μετά από όλα αυτά πήγαινε στο κομμάτι του ψησίματος. Όλα τα έκανες μόνος σου. Από το Α μέρος, το Β μέρος, το Γ μέρος. Μετά πήγαινε στο κομμάτι του ψησίματος. Έβαζες μια μπλε ποδιά από πάνω μέχρι κάτω, γαντάκια. Έπαιρνες το κοτόπουλο, το πετούσες μέσα στο αλεύρι, το γύριζες από τις δύο πλευρές, το βάζεις στο λάδι να ψηθεί. Έβαζες την κατάλληλη θερμοκρασία, αλλά πρέπει να το ελέγχεις, γιατί το βάζεις σε ειδικό φούρνο που είχε θερμοκρασία και θερμοστάτη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το κοιτάξεις. Μην αρπάξει, μην κοκκινήσει. Έριχνες τα μπαχαρικά με τα λάδια. Στη συνέχεια το μετακινούσες στο αριστερό σημείο. Γινόσουν χάλια από πάνω μέχρι κάτω. Μύριζες λάδι. Μετά και από 2-3 μέρες ακόμα μύριζες λάδι. Τα χέρια σου μύριζαν λάδι, παρόλο που είχες γάντια. Πενταγόντουσαν παντού λάδια. Γινόσουν χάλια. Όταν λέμε χάλια, χάλια. Και πάνω στα ρούχα σου. Αυτή σου δίνει ένα μπλουζάκι κόκκινο, αλλά το παντελόνι σου που φορούσες για τη δουλειά, που τύχησε τη δουλειά, δεν έφευγαν οι λεκέδες από τα λάδια. Ήσουν σε μια συνεχή κίνηση. Άμα καθυστερούσες εσύ για κάποιο σκοπό, για κάποιο λόγο καθυστερούσες λίγο να φέρεις τα κοτόπουλα μπροστά, είναι μια αλυσίδα. Δεν μπορούσαν να ετοιμαστούν οι κουβάδες, να ετοιμαστούν οι παραγγελίες, οπότε ερχόταν η υπεύθυνη και σε έκραζε γιατί κάνεις τόσο αργά. Η θέση σου σαν εργαζόμενο στην κουζίνα δεν τελείωνε εκεί. Εκτός ότι είχες να κάνεις όλες τις ετοιμασίες μόνος σου, την αρρύθμιση και την ταξινόμηση, είχες να κάνεις τη λάντζα. Η λάντζα ήταν ένας μεγάλος νεροχύτης και σου φέρανε κάτι καζάνια τεράστια, στρόγγυλα που έμπαινες ο ίδιος μέσα. Ούτε στο στρατό δεν είχαμε τέτοια καζάνια, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλα καζάνια. Μηχανές, σκεφτείτε ότι η κάθε κρεμάστρα που είναι για τα κρέατα, για να τα κρατήσει αυτά τα κρέατα, ήταν τεράστια και έγινε σε κομμάτια. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έπρεπε να τα πλένεις όλα στο χέρι, με κρύο νερό, με σύρμα. Πολλές φορές δεν υπήρχε και σαπούνι διαθέσιμο. Ενώ την ίδια στιγμή είχες στο μυαλό σου και τις παραγγελίες. Δηλαδή τα έκανες ταυτόχρονα. Έπλαινες λίγο,
Το άφηνες να στεγνώσει, πήγαινες, έκανες παραγγελία. Ετοίμαζες την επόμενη φουρνιά από κοτόπουλα. Το προσωπικό ήταν τόσο όσο. Δεν συγχωρούσε να κάνεις λάθη ή να αρχίσεις, το σημαντικότερο. Πόσο τελείωσε τη βάρδια σου, ειδικά όταν ήσουν βραδινή βάρκα, δεν έφευγες χαλαρός με τα ρουχαλάκια σου, έπρεπε να κάτσεις, να καθαρίσεις τείχους, ατόματα, μηχανήματα, εργαλεία, κουτάλια, μαχαίρια και κάθε λογής αντικείμενο που υπήρχε εκεί μέσα. Υπήρχαν συχνά υγειονομικοί έλεγχοι, ερχόντουσαν τύποι με γραβάτες και κοιτούσαν άμα όλα είναι καθαρά και έπρεπε όλα να είναι καθαρά, γιατί έχει μεγάλο όνομα εταιρεία και υπάρχει μεγάλο ρίσκο για κάποια μήνυση. Έπρεπε να καθαρίσεις και τις τουαλέτες του προσωπικού, ενώ υπήρχαν καθαρίστριες στο χώρο. Έπρεπε να κάνεις και τις καθαριότητες στις τουαλέτες, να ρίξεις φάρμακα κλπ. Το πρώτο θετικό είναι ότι είναι εύκολο να την πάρεις. Ζητάνε συνέχεια άτομα και άμα πραγματικά χρειάζεσαι μια δουλειά, έστω και για λίγο χρόνο μέχρι να βρεις κάτι άλλο, υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες να σε πάρουν. 9 στις 10 φορές θα σε πάρουν, ακόμα και στην Ελλάδα που υπάρχει θέμα ανεργίας. Το προσωπικό αλλάζει συνεχώς. Δηλαδή μπορεί να κάτσει όλες μια εβδομάδα να φύγει, 2 μήνες να φύγει. Ένα μήνα να φύγει. Το προσωπικό αλλάζει συνεχώς, γιατί είναι σκατά. Αλλά δεν τους νοιάζει αυτό, αλλά άμα θες να τη βρεις δουλειά, σου λέει κάτσε δούλεψε. Λοιπόν, τόση ώρα σκέφτομαι να βρω άλλο θετικό, πραγματικά δεν μπορώ να βρω κανένα άλλο θετικό. Πιο σημαντικό από όλα που είναι ο μισθός, ο μισθός είναι τραγικός. Εγώ έπαιρνα 3 ευρώ την ώρα, πριν γίνει η αύξηση, σιγά την αύξηση, πριν γίνει η αύξηση του μισθού, έπαιρνα 3 ευρώ την ώρα, έπαιρνα γύρω στα 500 ευρώ, 520 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Είτε δούλευες απόγευμα που πήγαινε μέχρι τις 11-12 η ώρα, είτε δούλευες πρωί, είτε οτιδήποτε, δεν είχε καμία διαφορά. Την Κυριακή έπαιρνες ένα 20% που δεν είχα δουλέψει ποτέ Κυριακή, γιατί υπήρχαν τα βίσματα που μπαίνανε πρώτα και εγώ δεν είχα δουλέψει ποτέ Κυριακή, αλλά έπαιρνες ένα 20%, μιλάμε για τίποτα, που στο εξωτερικό παίρνεις 50% παραπάνω. Τα χρήματα ήταν ξεφτύλα, ο ορισμός της ξεφτύλας, τον πρώτο μήνα που δούλεψαν δεν πληρώθηκα. Είναι τραγικό. Τον πρώτο μήνα εργασίας δεν πληρώθηκα και μου είπανε είναι δοκιμαστικός μήνας, τα λεφτά του πρώτου μήνα θα πάνε στον δεύτερο μήνα. Κάτι που έγινε κατά το ίμιση. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να πάρω 520 ευρώ στο λογαριασμό μου και πήρα 210. Υποτίθεμουνα σε εκπαιδευτικό στάδιο και ότι ακόμα δεν είχα την εμπειρία. Αλλά δούλευα κανονικά. Είχα δουλέψει 40 ώρες την εβδομάδα και είχα πάρει εκείνο το μήνα 210 ευρώ. Και τους υπόλοιπους μήνες πήγαινα στα 500 ευρώ, 520 ευρώ. 8 εισαγωγικά ποτέ δεν καθόσουν 8 ώρες, πάντα πήγαινε παραπάνω, η υπερορία. Οι υπερορίες δεν πληρωνόντουσαν. Κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο ήθελαν meeting. Τι ακριβώς meeting? Σκεφτείτε, να έχεις ρεπό ένα Σάββατο να κάτσεις να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις, άμα δεν δουλεύεις, γιατί συνήθως δούλευες τα Σάββατα, και σου λέει να έρθεις για meeting. Και σκεφτείτε τώρα, υπήρχαν γυναίκες που ερχόντουσαν από τη Νέα Σμύρνη, από το Φάληρο, από το κέντρο, ερχόντουσαν μέχρι πάνω Βόρειο Προάστια που θέλει μία ώρα για να έρθεις και μία ώρα να πας και μία ώρα να γυρίσεις, 2 ώρες την ημέρα στο ρεπό τους για να μιλήσουν με τους μάνατζερ. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο μαγαζί. Λες και είμαστε πολυεθνική εταιρεία. Λες και είμαστε στη highway και να πούμε το λογισμικό το 14-4 έκανε δουλειά. Μήπως να κάναμε το καινούργιο τσιπάκι. Είναι σκοτοπουλάκι και μπέργκερ. Τι manager θες, τι meeting θέλεις. Απλά ήθελα να σε έχουν στον έλεγχο. Με την κάθε ευκαιρία να σε έχουν στον έλεγχο. Και όλοι πήγαιναν στα meeting. Εγώ πήγα μόνο μία φορά και είπα δεν θα ξαναπάω και μου φέρανε πρόβλημα. Εσύ δεν έρχεσαι στα meeting, για ποιο λόγο δεν έρχεσαι, δεν τα πας καλά, δεν μας τα λες καλά. Όχι, στο ρεπό μου δεν θέλω να έρθω στα meeting. Όπως είπα, στο κομμάτι της υπηρεσίας, επειδή είχε φόρτο εργασίας, δεν μπορούσε να φύγει. Μπαμ στο 8, να πεις εγώ βγάζω το ποδιά μου και φεύγω, γιατί ο κόσμος συνεχόταν να έρχεται. Ερχόντουσαν πολλοί εργαζόμενοι που ήταν άρρωστοι, γιατί τους πέραν τηλέφωνο και λέει είσαι άρρωστος, χρειαζόμαστε άτομο, δεν έχω άτομο στο μαγαζί. Πρέπει να έρθει άτομο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, πάρε ένα χάπι και έλα. Αυτό δεν υπάρχει στη Γερμανία.
παραδείγματος χάρη, αν είσαι άρρωστος, είσαι άρρωστος. Ο κόσμος θα χαλάσει. Εκεί πέρα σου λέει, είμαι άρρωστος, δεν αισθάνομαι καλά. Σε παίρνει τηλέφωνο, θα έρθεις. Δεν μπορείς να έρθεις. Θα πάρω τον αυτό που είναι σε ρεπό. Σκέψου τώρα εσύ να έχεις ρεπό, να έχεις κανονίσει να πας κάπου, να έχεις κάποιες δουλειές. Θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε, λοιπόν, Νίκο, έρχεσαι 4 ώρα το απόγευμα στο μαγαζί. Μα δεν μπορώ, έχω κανονίσει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω άτομα, θα έρθεις. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Επίσης τα άτομα μέσα ήταν σκουπίδια όλα, ρουφιάνοι, υπήρχαν κλίκες, υπήρχαν αυτοί που ήταν με την υπεύθυνη και αυτοί που ήταν από την άλλη πλευρά. Ο ένας έδινε τον άλλον, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι παραγγελία δεν την έδωσε σωστά, δεν καθάρισε καλά την τουαλέτα, δεν καθάρισε καλά το χώρο, έβγαλε κινητό. Αυτό γινόταν συνεχώς. Έπρεπε να προσέχεις συνέχεια με ποιον μιλάς και τι λες. Πολύ μίσος μεταξύ των εργαζομένων. Ευτυχώς είχα γνωρίσει 2-3 άτομα τα οποία ήταν πολύ καλά και κάναμε καλή παρέα. Πέρα από αυτούς, όλοι οι υπόλοιποι ήταν βράστα. Πραγματικά για πολλές μπαδιότερη. Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου ήταν μια κυρία που ήταν υπεύθυνη. Υπεύθυνη προσωπικού, είχε ένα μικρό γραφιάκι μέσα στο κατάστημα. Κοιτούσε τον υπολογιστή τα πάντα να κάνει σωστά η λάθος. Είχαν ένα σχεδιάγραμμα και βλέπανε πόσο γρήγορος είσαι, πόσες παραγγελίες δίνεις. Όλα ήταν γραμμένα, το όνομά σου ήταν στην απόδειξη. Όλα τα βλέπανε. Πόσες πωλήσεις κάνεις, πόσο σωστά τις κάνεις. Και δεν τρέπομαι να πω το όνομά της, λεγόταν Ευτυχία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν για λύπηση. Τέτοια κακία δεν έχω γνωρίσει άλλη φορά σε άλλον άνθρωπο. Αυτή η γυναίκα είχε πρόβλημα, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ψυχολογικά και δεν μπορούσε να διαχειριστεί και ξεσπούσε πάνω στο προσωπικό. Δεν είχα ξαναγνωρίσει σε δουλειά από τότε μέχρι τώρα να βρίζει σπίτια, να βρίζει θεία, να τσιρίζει, να κοπανάει τείχους, να απειλεί. Θα σε διώξω κάθε φορά αυτό, κάθε μερινά αυτό. Να βρίσκεται στο σπίτι της και να παίρνει τηλέφωνο στο μαγαζί κάθε μισή ώρα. Τι κάνει ο Νίκος, τι κάνει ο Κώστας, τι κάνει η Μαρία, δουλεύουνε. Με τα τσιράκια της, είχε βάλει τα τσιράκια να μαθαίνουν τα πάντα. Και δυστυχώς ήταν ο λόγος αυτή η γυναίκα, αυτό το πλάσμα, το σκουπίδι που με έκανε να πω ότι δεν θέλω άλλο εδώ πέρα, θα σηκωθώ να φύγω. Όπως και πολλά άλλα άτομα έφυγαν εξαιτίας της. Το κατάστημα αυτό είχε τη μεγαλύτερη κίνηση, ακόμα έχει τη μεγαλύτερη κίνηση σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα, μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Τις πωλήσεις που έβγαζε καθημερινά και όλα αυτά δεν υπήρχαν σε κανένα άλλο κατάστημα. Ένα άλλο τραγικό πράγμα, όταν τελείωνε η βάρδια, μείνανε πολλά κοτόπουλα στην άκρη. Τα κοτόπουλα δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ήταν ψημένα, ήταν έτοιμα, απλά είχαν μείνει στο τέλος της βάρδιας. Και ήμασταν εμείς που τα πετούσαμε στα σκουπίδια, στις μαύρες μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Και το είχαμε συζητήσει με έναν άνθρωπο, γιατί όταν είσαι μικρός, νέος και ζεις μόνος σου, είσαι φοιτητής, ακόμα και να μην είσαι φοιτητής, οικογένεια να έχεις. Όταν ένα κοτόπουλο πληρώνει στο κουβά 20-25 ευρώ και εσύ πετάς δεκαπλάσια ποσότητα στα σκουπίδια, είναι κρίμα, είναι φαγητό αυτό, ανέγκυχτο. Και εγώ είχα ρωτήσει, λέω, μπορούμε να παίρνουμε μαζί μας, εμείς οι εργαζόμενοι, δεν το βλέπει κανένας, κλείνουν οι πόρτες, παίρνουμε εμείς στο σπίτι τα κοτόπουλα, αυτά που έχουν περισσέψει, που είναι για πέταμα. Όχι, θέλω να σε δω να τα πετάς στη σακούλα αυτή τη στιγμή. Και ερχόταν από πάνω σου και σε κοιτούσε να κάνεις την κίνηση να τα ρίχνεις μέσα στη σακούλα. Αλλιώς δεν θα ηρεμούσε. Και αυτό δείχνει πολλά για έναν άνθρωπο. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, δείχνει πολλά για το χαρακτήρα σου και το τι άνθρωπος είσαι. Ανταλλακτικές εταιρείες που υπάρχουν. Υπάρχουν τα McDonald's, τα Everest, τα Goodies νομίζω πλέον δεν υπάρχουν και χιλιάδες fast foodάδικα και στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν, δεν έχω δουλέψει σε όλα, ούτε ξέρω. Εγώ έχω τις χειρότερες εμπειρίες για τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν θα αλλάξουν.
Δεν λέω ότι ισχύει για όλους αυτό, μιλάω για τον εαυτό μου προφανώς, αυτά που έζησα εγώ, αυτά που πέρασα εγώ. Τότε ήμουνα και μικρότερος βέβαια, γι' αυτό και δεν είχα την εμπειρία και το θάρρος να μιλήσω στους υπεύθυνους και στα αφεντικά. Εννοείται σήμερα δεν θα το επέτρεπα μια νέα συμπεριφορά για καμία περίπτωση, για κανένα λόγο, και κανένας δεν πρέπει να επιτρέπει έναν άνθρωπο να τον προσβάλλει και να τον μειώνει, να του προσφέρει στρες και κακία στη ζωή του. Στις συνθήκες έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρα πολύ βρωμιά, πολύ κούραση και το σημαντικότερο, τα χρήματα είναι ξεφτύλα. Όχι λίγα, είναι ξεφτύλα τα χρήματα για αυτό που κάνεις, αυτό που προσφέρεις. Ο κόσμος βέβαια, ο πελάτης δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί παίρνει το κοτόπουλο του, πάει το τρώει, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν παίρνει στη διαδικασία να σκεφτεί πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τα πράγματα από μέσα είναι έτσι, είναι πολύ άσχημα. Γιατί λειτουργούν αυτές οι εταιρείες και πάνε μπροστά στην Ελλάδα? Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, όσοι δουλεύουν μέσα, ειδικότερα στην κουζίνα, είναι ξένοι. Και όταν λέω ξένοι, από Ινδία, από Μπαγκλαντές, από Σρι Λάνκα, από Ασία, από Βιετνάμ, από όλες αυτές τις χώρες έχουν έρθει στην Ελλάδα, κατάφεραν να πάρουν τη βίζα, έχουν ζήσει σε μια δύσκολη, έχουν ζήσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον και τα 3 ευρώ τους φαίνεται χρυσάφι. Θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένας κύριος από την Ινδία, ο οποίος ήταν, λεγόταν Man μάλιστα, Man, και λέγα πού είσαι Man, γιατί έτσι λεγόταν. Δεν γνώριζε καλά να μιλάει, ούτε τα ελληνικά ούτε τα αγγλικά, παρόλα αυτά δούλευε σαν το σκύλο. Έκανε τα πάντα, καθάριζε πατώματα, γυάλιζε τα παράθυρα, τις μηχανές, άλλαζε δεξαμενές, κουβαλούσε πολύ βάρος και το έκανε αυτό χωρίς να πει τίποτα, ποτέ. Και ερχόταν και μου έλεγε, σε έπιανε υπεύθυνος και σου έλεγε, κοίταξε το Man, δες την κάνει, αυτός γιατί το κάνει και δεν το κάνεις εσύ. Σε έβαζε αυτό το τρυπάκι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, θέλω να πω κάτι. Δεν είναι κακό να ζητάς κάτι παραπάνω στη ζωή σου. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς τα βασικά. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να αρκούμαστε με αυτά που μας δίνουν. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει ο νόμος. Κάποια πράγματα είναι βασικά. Το να δέχεσαι τέτοιες συμπεριφοράς, λεκτικής βίας, εκμετάλλευσης, οποιοδήποτε βαθμού, γιατί αυτό όλοι το γνωρίζουμε, γινόταν για πάρα πολλά χρόνια και γίνεται ακόμα και σήμερα. Δεν είναι μαγιά να πω εγώ δουλεύω δύσκολα, δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και δεν μιλάω και έχω κάτι το κεφάλι και είμαι όλα καλά. Όχι, μαγιά είναι να πεις αυτό που κάνετε είναι λάθος, αυτό το περιβάλλον δεν είναι σωστό και να μιλάς. Και θα μου πεις γιατί δεν το κάνεις εσύ. Όταν είσαι μικρός και ξεκινάς φρέσκο σε μια δουλειά και δεν έχεις μεγάλη εμπειρία, έχεις το φόβο, φοβάσαι, μη σε διώξουνε, χρειάζεσαι χρήματα για το νίκη σου, για το σπίτι σου, για τα έξοδά σου. Αλλά είναι χίλιες φορές καλύτερα να μιλήσεις, να σταθείς στα πόδια σου, να κυνηγήσεις το καλύτερο, το δίκαιο και το σωστό, εφόσον είσαι και εσύ σωστός, και άμα δεν υπάρχει αυτό το σωστό, να το καταγγείλεις με όποιο τρόπο μπορείς και να προχωρήσεις στην επόμενη δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές. Στηρίζεις τον εαυτό σου, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Οπότε, όποιος έφτασε μέχρι τώρα σε αυτό το βίντεο, γιατί πήγε μισή ώρα και το βίντεο, ένα πράγμα που έχω να πω, που έχω να προτείνω, που το χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου, ειδικά αν είσαι νέος και ψάχνεις μια παρόμοια δουλειά, πάντα να ρωτάς τις συνθήκες της δουλειάς, να είσαι σαφής στο λόγο σου, πόσα λεφτά μου δίνετε, να γίνει μια ξεκαθάριση. Πόσα λεφτά θα μου δίνετε, πόσα ρεπό θα έχω, πόσες ώρες θα δουλεύω, ποια θα είναι η ασφάλισή μου, ποιες θα είναι οι συνθήκες. Αυτά μην τρέπεστε να τα ρωτήσετε και μην φοβάστε. Και άμα σου πει αυτός, α, δεν μας κάνεις, α, εσύ ρωτάς πολλά, οκ, φιλάτε, γεια, στα μπα***** σε γράφω. Δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί αυτοί πάνω σε αυτό τα βασίζονται και πατάνε. Θα βρεις κάτι άλλο, κάτι που να σου αξίζει και να σου αρμόζει, όπως όλους αξίζει να έχουν μια καλή δουλειά με καλές συνθήκες. Γι' αυτό το κάνω αυτό το βίντεο. Εγώ δεν το είχα κάνει τότε, απλά είπα θα σταματήσω γιατί δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Αλλά τώρα θα το έκανα. Όλα στη ζωή είναι αμοιβαία.
εφόσον είσαι σωστός και δίνεις την ενέργειά σου και την αφοσίωσή σου και το σεβασμό σου, περιμένεις να τα πάρεις πίσω από οποιονδήποτε άνθρωπο, εταιρεία, δουλειά, σχέση κλπ. Αν δεν το βρίσκεις αυτό, απλά προχωράς στο επόμενο.